Το παγωτό που κέρασε τον πλανήτη ο Φρέντρικ Τιούντορ ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα θα κλείσουμε το κεφάλαιο τεχνητή ψύξη με μια εφεύρεση που μεταξύ άλλων μας έφερε το Star Wars και το Ντουμπάι. Αφήσαμε την ιστορία μας στα τέλη του 19ου αιώνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πάγος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο προϊόν σε εξαγωγές μετά από το βαμβάκι. Το εμπόριο πάγο που καθιέρωσε ο Τιούντορ σιγά σιγά αλλάζει τον τρόπο που η Δύση καταναλώνει και αποθηκεύει την τροφή της. Στον πυρήνα της όμως, η επιστήμη πίσω από την καινοτομία του Τιούντορ είναι ακόμα σε πρωτόγονο επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι στην εποχή που εξετάζουμε, οι ατμομηχανές είναι ήδη προηγμένες, αρχίζουν και ηλεκτροδοτούνται οι πρώτες πόλεις και εφευρέσεις όπως ο τηλέγραφος κάνουν τον κόσμο πιο μικρό από ποτέ. Αλλά στον τομέα της τεχνητής ψύξης, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι να κόβουμε παγωμένες λίμνες με πριόνια και να τις πουλάμε με το κιλό. Η πραγματικά τεχνητή ψύξη πρωτοεφευρέθηκε στην ημιτροπική Φλόριντα μέσα από την προσπάθεια ενός γιατρού να βοηθήσει τους ασθενείς του. Το καλοκαίρι του 1842, ο Δόκτωρ Τζον Γκόρι έχει πρόβλημα. Ένα κύμα ελονοσίας έχει χτυπήσει στην πόλη του και το νοσοκομείο είναι γεμάτο ασθενείς που ψήνονται στον πυρετό. Ο Γκόρι, σε μια προσπάθεια να δροσίσει το δωμάτιο, κρεμάει από το ταβάνι ένα δοχείο γεμάτο πάγο. Έτσι, όπως ο θερμός αέρας ανεβαίνει, έρχεται σε επαφή με τον πάγο, ψύχεται, ξαναπέφτει και ούτω καθεξής. Η πατέντα δουλεύει, αλλά για κακή του τύχη, ακριβώς εκείνους τους μήνες μια σειρά από τυφώνες χτυπάει τη Φλόριντα. Ο πολύτιμος πάγος που έφερνε ο Τιούντορ από τις λίμνες του Βορρά δεν καταφέρνει να φτάσει στο νοσοκομείο. Οπότε ο Γκόρι παίρνει επιτέλους την ιστορική απόφαση να παράγει δικό του τεχνητό πάγο. Εδώ πάλι βλέπουμε πώς μια νέα ιδέα ταξιδεύει από κεφάλι σε κεφάλι και δικτυώνεται μέσα στον κόσμο. Όπως και το φλάσ που είχαμε δει σε πιο παλιό επεισόδιο, έτσι και ο πάγος του Τιούντορ. Ξεκίνησε σαν προϊόν πολυτελείας, αλλά δημιούργησε μια πλατφόρμα για νέες ιδέες. Στα 1650, ας πούμε, και ο πιο έξυπνος άνθρωπος στη γη δεν θα μπορούσε ποτέ να εφεύρει το ψυγείο ή το κλιματιστικό, γιατί πολύ απλά δεν είχαν μπλεχτεί ακόμα οι κατάλληλες ιδέες. Αλλά το 1850 μπορεί να έρθει ο Γκόρι και ο κάθε Γκόρι και να πειραματιστεί στο νέο κόνσεπτ του τεχνητού κρύου, χρησιμοποιώντας την εξής προϋπάρχουσα γνώση. Το 1659, ο Άγγλος φυσικός Robert Boyle έβαλε ένα καναρίνι σε μια γυάλα και αφαίρεσε τον αέρα για να δει τι θα γίνει. Spoiler alert, το καναρίνι πέθανε, αλλά ταυτόχρονα πάγωσε, υπονοώντας έτσι ότι αν αλλάξουμε την πίεση ενός αερίου, μπορούμε να αλλάξουμε και τη θερμοκρασία του. Για τα επόμενα 200 χρόνια, χάρη στην τεχνολογία της ατμομηχανής, οι επιστήμονες μελετούν όλο και περισσότερα φαινόμενα που έχουν σχέση με τη μεταφορά θερμότητας. Ταυτόχρονα, οι τυποποιημένες κλίμακες θερμοκρασίας του Κελσίου και του Φάρενχάιτ διευκολύνουν τη διαδικασία. Οπότε, μέχρι την εποχή του Τζον Γκόρι, όλα τα κομμάτια του puzzle είναι εκεί. Και το 1851 τα ενώνει και κατασκευάζει το πρώτο ψυγείο παύλα κλιματιστικό. Στην ουσία, είναι ένα κλειστό υδραυλικό κύκλωμα μέσα στο οποίο κυκλοφορεί ψυκτικό αέριο σε διάφορες θερμοκρασίες και πιέσεις. Το αέριο συμπιέζεται από μία αντλία και ψύχεται με τη βοήθεια παγωμένου νερού. Πλέον σε υγρή μορφή, το ψυκτικό ανεβαίνει σε μία βαλβίδα που του ρίχνει την πίεση και εξατμίζεται, τραβώντας έτσι ζέστη από το περιβάλλον. Τέλος, το θερμό αέριο πλέον ψυκτικό καταλήγει στο συμπιεστή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Οπότε ο Γκόρι πατεντάρει το κλιματιστικό του, πλουτίζει και ο κόσμος αλλάζει για όχι. Στην εποχή που εξετάζουμε, η ανάγκη για τεχνητό κρύο καλύπτεται ικανοποιητικότατα από το εμπόριο πάγο. Θα σας κάνω ένα παραλληλισμό, ok? Σκεφτείτε για λίγο τα πρώτα αυτοκίνητα. Όταν βγήκανε στα 1900 περίπου, ήταν ευθορυβώδη, βρώμικα, αργοκίνητα και το καύσιμό τους ήταν σπάνιο και πανάκριβο. Κλασική εφεύρεση στα γενοφάσκια της. Ο ανταγωνισμός όμως του αυτοκινήτου, η άμαξα, το 1900 είναι στην καλύτερη εκδοχή της. Το design της άμαξας τελειοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια και υπάρχουν παντού φτηνά άλογα που καίνε φτηνό άχυρο. Ακριβώς το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όσο προηγμένα κι αν είναι, ο βενζινοκινητήρας έχει 120 χρόνια προβάδισμα και οι υποδομές μας είναι χτισμένες γύρω από τη διανομή βενζίνης. Για να πιάσει τόπο μια εφεύρεση, δεν αρκεί να είναι απλά έξυπνη. Πρέπει να έρθει και την κατάλληλη στιγμή. Οπότε δυστυχώς ο Τζον Γκόρι δεν πουλάει ούτε μία συσκευή και το 1855 πεθαίνει, άγνωστος και άφραγκος. Θα χρειαστεί ακόμα να περάσουν 50 χρόνια για να μπει το κλιματιστικό για τα καλά στη ζωή μας, χάρη στον 25χρονο Αμερικανό μηχανικό Willis Carrier. Το 1902 ο Carrier προσλαμβάνεται από την ντόπια εφημερίδα. Χρειάζονται έναν τρόπο για να φερούν την υγρασία μέσα από τις αποθήκες όπου στεγνώνουν τα μελάνια. Αλλά το μηχάνημα που τους φτιάχνει ο Carrier, εκτός το ότι ξεραίνει τον αέρα, έχει και ένα μπόνους. Του χαμηλώνει και τη θερμοκρασία. Οπότε, όταν επιστρέφει μετά από λίγες εβδομάδες για να κάνει συντήρηση, παρατηρεί το εξής. Όλοι οι εργάτες κάνουν το διάλειμμά τους και παίρνουν το κολατσιό τους στο συγκεκριμένο δωμάτιο και τους σκάει το έβρικα. Ιδρύει την εταιρεία Carrier, που παρεπιπτόντως παραμένει μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο μέχρι και σήμερα, και αρχίζει να κατασκευάζει κλιματιστικές μονάδες. Στις 29 Μαΐου 1925, το πρώτο σύστημα κλιματισμού τεστάρεται σε έναν κατάμεστο κινηματογράφο του Μανχάταν με απόλυτη επιτυχία. Και το σημαντικότερο, κάπου στο κοινό κάθεται ο πρόεδρος της Paramount. Σύντομα, όλα τα μεγάλα στούντιο διαφημίζουν τα νέα δροσερά του σινεμά.
η αμερικάνικη νεολαία αποκτά ένα καινούριο στέκι για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Την κινηματογραφική αίθουσα. Η εφεύρεση του Will Carrier μας έφερε μεταξύ άλλων και το καλοκαιρινό blockbuster. Χωρίς κλιματισμό δεν θα υπήρχε Star Wars. Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή που έφερε στον κόσμο η τεχνητή ψύξη είναι δημογραφική αλλαγή. Όσο το air condition συνέχισε να εξαπλώνεται σε σπίτια και γραφεία και αυτοκίνητα, τόσο ο παγκόσμιος πληθυσμός άρχισε να μετακινείται προς τις θερμές περιοχές του πλανήτη που μέχρι πρόσφατα ήταν ανυπόφορες. Μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα, οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις του κόσμου, Λονδίνο, Παρίσι, Τόκιο, Νέα Υόρκη, ήταν σε εύκρατα κλίματα. Δείτε όμως ποιες είναι σήμερα. Μπανκόκ, Μανίλα, Τζακάρτα, Λάγος, Ντουμπάι, Ρίο ντε Τζανέιρο, όλες μέσα στην τροπική ζώνη. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι μέχρι το 2025 όλες αυτές οι πόλεις μαζί θα έχουν μεγαλώσει κατά 1 δισεκατομμύριο κατοίκους. Είναι η μεγαλύτερη δημογραφική αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία και η πρώτη που ξεκίνησε από μια οικιακή συσκευή. Φρέντρικ Τιούντορ, Τζον Γκόρι, Will Carrier. Φέτος το καλοκαίρι, φάει ένα παγωτάκι στην υγειά τους. Ευχαριστούμε πολύ το Magnum Loco που στηρίζει το What the Fact και μας βοηθάει να φέρνουμε την επιστήμη κοντά σας.